καλέσουμε να ενθαρρύνετε με ένα θερμόχειρο πρόβλημα τον Αυτοκριακό Χορευτικό Όμιλο Φίλων Ελληνικής Παράδοσης του κυρίου Βοφιάδη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σύλλογο και όλους εδώ τους κατοίκους της Άνω Δάφνης για την πρόσκληση. Νομίζω είναι δεύτερη τρίτη φορά που ερχόμαστε. Είναι μεγάλη μας χαρά. Όπως μας ζήτησε εδώ η πρόεδρος, θα σας παρουσιάσουμε παραδοσιακούς χορούς από τα νησιά μας και από τη Μικρά Ασία. Έχασα κάποια και ζεπέθηκα στο τέλος. Και εύχομαι να περάσουμε όλοι καλά. Θα κάνουμε ένα μικρό πέρασμα από τα νησιά του Αιγαίου, ξεκινώντας από την Πάρο, στη συνέχεια θα πάμε στην Άξο, στη Τζιά, στην Κίδνο και μετά θα πάμε με Καρτσιλανάδη, Ζεπέτικα και Αυτάλικα και Χασάπικα στην Εκκλησία.
Thank you.
από η κύρια σχολεία των κατοίκων της περιοχής μας ήταν η γεωργία και η κτηνοτροφία. Καθιερώθηκε αυτή η μέρα ως γιορτή των βλάχων, όπου το κάθε σπίτι προσέφερε σε αυτό το αντάγωμα ό,τι καλύτερο είχε από την ανοιξιάτικη παραγωγή του. Γάλα, βούτυρο, γιαούρτι και βέβαια παραδοσιακά εδέσματα που προέρχονταν από τις πρώτες ύλες, όπως είναι οι πίτες και το περίφημο κοσμάρι που θα παρασκευάσουμε και εμείς εδώ σήμερα. Αν κοιτάξουμε πίσω, αρκετά πίσω, θα δούμε ένα διατροφικό πολιτισμό που βασίστηκε στις δύσκολες συνθήκες ζωής της εποχής εκείνης, στη λιγοστή παραγωγή, στη φτώχεια, αλλά και στην αξιοσύνη και στην ευρηματικότητα των γυναικών, οι οποίες με σοφία δημιουργούσαν από το ελάχιστο και κατάφεραν τελικά να δημιουργήσουν και μια ολόκληρη εποχή, μια λιτή μεν, αλλά πολύ σοφή οικιακή οικονομία, σχεδόν αυτάρκη, η οποία βασιζόταν αποκλειστικά στα προϊόντα της παραγωγής του, στα τοπικά παραδοσιακά μας προϊόντα. Με το πέρασμα των χρόνων βέβαια και την βελτίωση των συνθηκών ζωής, η κουζίνα μας διαφοροποιήθηκε. Υιοθετήσαμε πιο αστικές συνήθειες και συχνά ξενόφερτες. Και παραδοσιακά διατροφικά μας προϊόντα έχασαν τη θέση τους στο τραπέζι μας. Πράγματα όπως προϊόντα όπως το βούτυρο, το γιαούρτι, τα χειροποίητα ζυμαρικά χάσαν τη θέση τους από την καθημερινή οικιακή διατροφή και αντικαταστάθηκαν από άλλα πιο επεξεργασμένα και βιομηχανοποιημένα. Χριστέ ο Θεός ημών ευλόγησον την πρόσωπη και την πόση του νους, διάγειος ο Θεός ημών πάντοτε νυν και ει και εις τους αιώνας των αμήν. Χρόνια πολλά στο Σύλλογο, να είστε καλά, καλή όρεξη, καλή διασκέδαση.